Ο λόγος τώρα στον Δήμαρχο Αρτέων, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αξιότιμη κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι δήμαρχοι, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι της Πανεπιρωτικής και της Λέσης Αρχιμαγείρων, αγαπητοί απόδημοι συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην τέταρτη γιορτή πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου και ελιάς. Σήμερα νιώθουμε πολύ χαρούμενοι, καθώς ένας βασικός μας στόχος γίνεται πραγματικότητα. Μέσα από την εκδήλωση αυτή, το αθηναϊκό κοινό μπορεί να μάθει για τη μεγάλη αξία των προϊόντων μας. Του πορτοκαλιού, του μανταρινιού, του ακτινιδίου και της ελιάς. Σήμερα λοιπόν, με τη συνδιοργάνωση της Πανεπιρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αυτού του φάρου υπηρετισμού που συνεχίζει την ανιδιοτελή προσφορά του για δεκαετίες, της Λέσης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, με την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και με τη στήριξη των χορηγών μας και των χορηγών επικοινωνίας, τους οποίους όλους ευχαριστώ από καρδιάς, είμαστε εδώ σε ένα εμβληματικό χώρο για όλους εμάς τους υπηρώτες, το Ζάπιο Μέγαρο. Τα 160.000 στρέμματα του Αρτινού Κάμπου, με τους περίπου 50.000 τόνους παραγωγής σε πορτοκάλια, τους 60.000 τόνους σε ακτινίδια, τους 30.000 τόνους σε μανταρίνια και τα 52.000 στρέμματα με ελές, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη για την Άρτα, για τους παραγωγούς μας, για την τοπική μας οικονομία. Αυτός ο πλούτος, σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη πολιτιστική μας κληρονομιά και τα βυζαντινά μας μνημεία, δημιουργούν το brand name Άρτα, που τα τελευταία 3 χρόνια προβάλλεται διαρκώς, πανελλαδικά και διεθνώς. Ως εκ τούτου, αυτή η γιορτή έχει σαν στόχο την αναγνώριση, προβολή και προώθηση της αξίας των προϊόντων του Αρτινού Κάμπου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ως Δημοτική Αρχή Αρτεών, έχοντας από το πρώτο χρόνο της θητείας μας αναβιώσει τη συγκεκριμένη γιορτή, μετά από 4 και πλέον δεκαετίες, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η περιοχή μας μπορεί και πρέπει να περηφανεύεται για όλα τα προϊόντα της, αλλά και για τους ανθρώπους που τα παράγουν, δηλαδή τους αγρότες μας, καθώς και για εκείνους που με τις επιχειρήσεις του τα προωθούν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο πρωτογενής τομέας δεν περνά τις καλύτερες ημέρες του. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και γίνονται ακόμη μεγαλύτερες για όλους ανεξαιρέτως. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι κομβικός. Καλούμαστε να δώσουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις και τα ερεθίσματα στον κόσμο της παραγωγής, ώστε να συνεχίσει να παράγει. Να τον ενημερώσουμε, να τον στηρίξουμε, να του δώσουμε την ευκαιρία να προβάλλει και να διαθέσει τα προϊόντα του και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να κινείται η τοπική μας οικονομία. Χρειάζεται βέβαια και νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό, μείωση της φορολογίας και λύση χρόνιων αγκυλώσεων που αποτελούν τροχοπέδι για την ομαλή ανάπτυξη του πρωτογενής τομέα στην περιοχή μας, όπως είναι οι πολύ χαμηλές τιμές απορρόφησης των προϊόντων και τα υψηλά έξοδα καλλιέργειας και συντήρησης του εξοπλισμού, το κόστος καυσίμων και άλλα. Μπορούμε όμως να κάνουμε αρκετά άλλα πράγματα, ιδιαίτερο σημαντικά, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της παραγωγής να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτή. Στο Δήμο Αρτέων, έχοντας προτεραιότητα τον πρωτογενή τομέα, έχουμε κάνει ενώ προγραμματίζουμε ακόμη περισσότερες ενέργειες όπως δημιουργήσαμε την άτυπη ομάδα παραγωγών υπαίθρου, η οποία αποτελείται από νέους με καινοτόμες ιδέες που τολμούν και επιχειρούν, ενώ συστήσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, η οποία αποτελείται από αρμόδιους φορείς του πρωτογενής τομέα στην περιοχή μας. Συστήσαμε τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, ενώ στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, arta.gr, υπάρχει ειδική κατηγορία με τίτλο Αγροτική Ενημέρωση, στον οποίο οι παραγωγοί της περιοχής μας μπορούν να ενημερώνονται για ό,τι τους αφορά. Τοποθετήθηκαν 2 αυτόματοι αποχυμωτές, τα ITM φυσικού χυμού, όπως τα λέμε, στο κέντρο της Άρτας, στα οποία οι συμπολίτες μας αλλά και οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαμβάνουν φυσικό χυμό από τα πορτοκάλια της Άρτας. Στηρίζουμε διαρκώς τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου μας και τους τοπικούς παραγωγούς. Ενισχύσαμε την παρουσία του Δήμου μας σε εκθέσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, όπως είναι η Φιλοξένεια και η Ελλάδος Γεύσης, με στόχο την προβολή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα τοπικά μας προϊόντα. Η διοργάνωση της δικής μας πανελλαδικής έκθεσης στα τέλη Σεπτεμβρίου, κάθε έτος, με επισκεψιμότητα που ξεπερνά τις 80.000 επισκέπτες, συμβάλλει πολύ σημαντικά στην προώθηση των τοπικών μας προϊόντων και δίνεται η ευκαιρία στους παραγωγούς και σε όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα να προβάλλουν τη δουλειά τους και τις υπηρεσίες τους. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία του Γραφείου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης.
Σε αυτό το πλαίσιο των δράσεών μας είναι φυσικά και η γιορτή πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου και ελιάς, καθώς και διάφορες άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στη χρονιά. Βασικός μας στόχος είναι άμεσα να τοποθετηθούν αποχυμωτές στα κηλικεία των σχολείων, καθώς και να προτείνουμε την τοποθέτηση αποχυμωτών σε όλα τα καταστήματα εστίασης της περιοχής μας. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια συνεργασία παραγωγών και καταστημάτων εστίασης μέσω ενός συμφώνου ποιότητας και συνεργασίας, έτσι ώστε τα τοπικά μας προϊόντα να μπουν σε όλα τα μενού των εστιατορίων της περιοχής μας αλλά και της Αθήνας, δημιουργώντας ένα αρτινό γαστρονομικό οδηγό. Ενώ, επειδή στην Άρτα κατά βάση έχουμε μικρό κλήρο, θα πρέπει να επιδιωχτεί η καθετοποίηση της παραγωγής μέσω σύστασης ομάδων παραγωγών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή και τα προϊόντα να πηγαίνουν από το χωράφι στο ράφι μέσω μιας ελκυστικής συσκευασίας, δίνοντας έτσι υπεραξία στο προϊόν και από εκεί στα τραπέζια των καταναλωτών. Στην Άρτο έχουμε όμως ένα ακόμη πλεονέκτημα. Όλα τα παραπάνω στα οποία αναφέρθηκα δεν θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε ένα ισχυρό ΤΕΙ Πύρου, το οποίο με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και με το άριστα καταρτισμένο προσωπικό του για χρόνια αποτελεί πολύτιμο επιστημονικό οδηγό των ανθρώπων της παραγωγής. Είμαστε μάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ένα χρόνιο αίτημα της σαρτινής κοινωνίας και το δικό μας ως Δήμος Αρτέων γίνεται πραγματικότητα. Αναφέρομαι φυσικά στη μετεξέλιξη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων σε Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημιακού Επιπέδου με έδρα την Άρτα, όπως πρόσφατα ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ελπίδα όλων μας είναι η νέα Γεωπονική Σχολή της Άρτας να λειτουργήσει από την επόμενη και όλος ακαδημαϊκή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και ο καθένας, από όποιο πόσο και αν έχει, πρέπει να βοηθήσει την Άρτα και τους Αρτινούς, την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες. Τα αρτινά προϊόντα για τα οποία μιλάμε σήμερα, αλλά και όλα τα άλλα, όπως ψάρια, χέλια, κοτόπουλα, τυριά, τσίπορο και κάστανο, που μπορείτε να γευθείτε στο τέλος της εκδήλωσής μας, συνθέτουν το γαστρονομικό οδηγό της Ηπείρου. Δημιουργούν την ταυτότητά της και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξαγωγικά προϊόντα της. Αυτό το ισχυρό brand θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να γνωρίσουμε στο κοινό της Αθήνας. Γι' αυτό και από σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι το χρόνο η αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μετρό, ώστε να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος σε επαφή με τις γεύσεις και τα αρώματα της Άρτας. Είμαι βέβαιος ότι οι ομιλίες που θα ακολουθήσουν, αλλά και οι συναντήσεις των παραγωγών με ανθρώπους του επιχειρήν που βρίσκονται εδώ, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα πετύχουν το στόχο μας, ο οποίος εξ αρχής ήταν και παραμένει να μάθουν εκτός Άρτας και Ηπείρου αυτό που όλοι εμείς γνωρίζουμε, τη μεγάλη αξία του αρτινού, πορτοκαλιού, μανταρινίου, ακτινιδίου και της αρτινής ελιάς. Σας ευχαριστώ θερμά.